Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ροδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατέ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μαζί πάλι για μια άλλη εκπομπή όπου θα βάλουμε στο μικροσκόπιο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και θα διερευνήσουμε και κάποιες από τις αποφάσεις του. Θα επιθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Λόγος της Ορθοδοξίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας στο email μας radio -e και στα τηλέφωνά μας 2313 022 040. Και σήμερα θα δώσουμε μία ε, υπερτροφή δώρο με μία γιορρήτικη συνταγή σε κάποιον από τους ακροατές που θα τηλεφωνήσει. Ε, όποιες απορίες θα σας δημιουργηθούν κατά την πορεία της εκπομπής, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, μπορείτε να το στείλετε είτε με το μήνυμά σας, είτε με το τηλέφωνο σας. Ήθελα θέλα να σας ενημερώσω επίσης ότι ο ερευνητικό Οργανισμός Ελλήνων μπαίνει και σε ένα άλλο χώρο, τον εκδοτικό. Θα εκδίδουμε ένα περιοδικό το οποίο θα το βρίσκεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία όπως τον Ιαννό, τα Public, ε, στην Πρωτοπορία, στην Πολιτεία, σε όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία, δηλαδή παντού σχεδόν θα υπάρχει και θα ξεκινήσει να εκδίδεται από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Θα είναι ποικίλη σύλλης και πολύ ενδιαφέρον περιοδικό, σε πολύ βατό σχέδιο, ε, σε πολύ βατό μέγεθος για όλους σας και καλό είναι να ενημερώνεστε και μέσω του περιοδικού που θα κυκλοφορεί είπαμε, από την 5η 22 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζω πάλι για όποιον ακροατή πάρει τηλέφωνο, θα κάνουμε μια κλήρωση μετά το δώρο την υπερτροφή την αγιορείτικη συνταγή. Ερχόμαστε λοιπόν και σήμερα στο θέμα μας, το οποίο το αφήσαμε ουσιαστικά σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη μας εκπομπή, είπαμε θα βάλουμε στο μικροσκόπιο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Τι είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Ουσιαστικά είναι η αόρατη αρχή, η, αόρατη, η ορατή αρχή, η οποία κατευθύνει όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες του κόσμου. Μα όλους. Θεωρητικά του χριστιανισμού. Θεωρητικά του χριστιανισμού. Ουσιαστικά όμως σχεδόν όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αυτό το αποδέχτηκαν στη Σύνοδο της Κρήτης, όπου είπανε ότι εμείς θα προωθήσουμε την ένωση των εκκλησιών ε, μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δηλαδή το καθιστούν μία υπερεξουσία, μία υπεραρχή, ε, να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό όλων, των εκκλησιών. Το εκκλησιών βάλτε τον σε εισαγωγή. Θα το δούμε αν όλε αυτέ είναι εκκλησίε. Το βλέπουμε και το συζητάμε, το ξέρετε. Λοιπόν, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών εδρεύει στη Γενέβη. Μάλιστα, ε, θα σας θυμίσω τον πρώην Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριστό, τον Χριστόδουλο, ο οποίος είχε πει ότι η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και παραμένει μέχρι σήμερα και θα παραμένει μέχρι πάντοτε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως σας είπα, εδρεύει στη Γενέβη δημιουργη... και ιδρύθηκε το 1948 στο Άμστερνταμ, όπου εκεί στην πολύ διάσπασή τους οι Προτεστάντες, ήθελαν να βρουν έναν τρόπο να ενωθούν τουλάχιστον με ένα εξωτερικό σχήμα και έτσι δημιούργησαν αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων δηλαδή οι, οι ηγέτες διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων να έρθουν κοντά, να συζητήσουν ε, και πήγε και η Αλεπού στο παζάρι πήγε και η Ορθόδοξη Εκκλησία και συμμετείχε δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιοι ποιοι, ποιοι έσπρωξαν του ηγέτες τότε της Εκκλησίας, να συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο. Σήμερα αυτό το συμβούλιο, συγγνώμη που θα το λέω Εκκλησίες, έτσι το, το λένε, έτσι το ονομάζουν, θα το χρησιμοποιώ τον όρο, αλλά θα τον βάζουμε πάντοτε σε εισαγωγικά. Έχει 342 μέλη Εκκλησίες. Έτσι τα ονομάζουν, μέλη Εκκλησίες. Αυτά τα μέλη λοιπόν, ε, είναι, εκπροσωπούν 120 χώρε. Δηλαδή, μια χώρα εκπροσωπείται με περισσότερο από ένα μέλος Παραδείγματο χάρη, η Ορθόδοξη, η Ορθόδοξη Ελλάδα εκπροσωπείται από την κρατούσα Εκκλησία και εκπροσωπούνται και οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντε που εδρεύουν εδώ και όλοι αυτοί. Τώρα, Ορθόδοξες Εκκλησία, μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Πρώτο-πρώτο είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολο. Επίση το Πατριαρχείο Αλεξανδρία, Αντιοχία, Ιεροσολύμων. Όπω είπαμε, η Εκκλησία τη Ελλάδος, τη Ρωσία, τη Σερβία, Ρουμανία, Κύπρου, Πολωνία, Αλβανία και Τσεχία, Σλοβακία. Από αυτό το Συμβουλίο απέχουν μόνο δύο Εκκλησίες. η Εκκλησία της Γεωργίας και η Εκκλησία της Βουλγαρίας. Τώρα γιατί αυτές απέχουνε, ε, είναι διάφοροι οι λόγοι. Είναι διάφοροι οι λόγοι, ίσως κάποια στιγμή θα τους εξηγήσουμε, αλλά για τη συντομία του χρόνου θα το παραλείψουμε τώρα. Τώρα, σε αυτές τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που σας ανέφερα, είπαμε είναι πάρα πολλές προτεσταντικές αιρέσεις, είναι Αγγλικανέ, Αγγλικανοί. Αγγλικανοί είναι κυρίω οι Εγγλέζοι. Οι Προτεστάντε λέγονται οι Εγγλέζοι Αγγλικανοί. Βαπτιστές, Ευαγγελικοί, Επισκοπικοί, Μεθοδιστέ, Μεταρρυθμιστέ, Αρμένοι, Πρεσβυτεριανοί, Σύριοι, Κόπτε, Ασύριοι και Ουνίτες μέσα. Ίσως θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για την Ουνία, να σας πω ότι η Ιουνία εντάχει όμως να σας πω ότι είναι παπική, οι οποίοι έχουν εξωτερικά το σχήμα του Ορθοδόξου έχουν ε, εκκλησίες και όλο το εξωτερικό σχήμα των Ορθοδόξων αλλά είναι παπικοί και μνημονεύουν τον Πάπα συμμετέχουν και αυτοί ε, είναι ο δούλος ύπος των παπικών για να αλώσουν τους Ορθοδόξους που απονείρευτα πάνε βλέπουν μια εκκλησία σε σχήμα Ορθοδόξου και μπαίνουν μέσα στην στην, Ορθο... στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά δεν ξέρουν από πίσω κρύβονται αυτοί οι ονίτε, οι παπικοί. Τώρα, η Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή. Στην προηγούμενη εκπομπή το είχαμε πει και ένα σκοτεινό διευθυντήριο. Τώρα το αποκαλύπτουμε ποιο είναι το σκοτεινό διευθυντήριο. Είναι αυτή η Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Έχει 7 προέδρου. Ένας εκ των οποίων είναι ο Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ένα άλλο παρακλάδι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών είναι το Συμβουλίο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Το ένα, είπαμε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο είναι εκπροσωπεί όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Αυτό είναι Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκκλησιών. Και αντιπρόεδρος σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο κύριος Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Αλβανίας. Ναι, είναι από τα αγαπημένα παιδιά του οικουμενισμού. Δυστυχώς η εξωτερική φυσιογνωμία πολλές φορές και ο καλός ο γλυκός ο λόγος που βγαίνει από κάποια χείλη δεν συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες πράξεις. Τώρα αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων έχει ένα σύνταγμα θα λέγαμε, ένα καταστατικό χάρτη όπου με αυτό πορεύονται τα μέλη του. Κάθε μέλος, είτε Ορθόδοξο, είτε προτεσταντικό, είτε οποιος, οποιοδήποτε μέλος. Τι λέει αυτός ο καταστατικός ο χάρτης. Κοιτάξτε τι υπέγραψαν οι αρχηγοί των Ορθοδόξων, ορθοδόξων Βάλτετος εισαγωγικά. Ορθοδόξων Εκκλησιών βάλτε το σε εισαγωγικά Δεν θα βαριέμαι να το λέω Γιατί προσπαθούν να μας πείσουν Ότι όλοι αυτοί Είναι Θερμοί πιστοί του Χριστού Κάθε άλλο Το Παγκόσμιο Συμπούλιο Λοιπόν Εκκλησιών Λέει Αυτός ο καταστατικός χάρτης Αποτελείται από εκκλησίες που υπηρετούν Τη μία οικουμενική κίνηση ακούσατε πουθενά τη λέξη Χριστός, υπηρετούν την οικουμενική κίνηση. Αυτό, πάνω πάνω. Δεύτερον, σας θα διαβάζω πολύ επιγραμματικά, αν θα καθόμαστε να αναλύσουμε όλο τον καταστατικό χάρτη, δεν ξέρω πώς θα χαλατούσετε μαλλιά στο κεφάλι σας, αλλά θα ακούσετε τρομακτικά πράγματα τι γίνεται σε αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεύτερον, κριτήριο για να δηλώσει μία εκκλησία συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών πρέπει να μπορεί να πάρει την απόφαση για να γίνει μέλος χωρίς να χρειάζεται έγκριση ή ουδήποτε σώματος ή προσώπου. Να το ερμηνεύσω λίγο. Δεν χρειάζεται να πάρει έγκριση από το σώμα της εκκλησίας ή από κάποιο άλλο πρόσωπο. Παραδείγματο χάρη να αποφασίσει ο Αρχιεπίσκοπος να βάλει την Εκκλησία στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, την ελληνική, την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν χρειάζεται καμία άλλη συνένεση. Ούτε από το λαό, ούτε από τους υπόλοιπους επισκόπους. Μπορεί να το κάνει μόνος του. Άρα βλέπετε υπάρχει μια απίστευτη δικτατορία. Ο ένας αποφασίζει για όλους. Αυτό αντιβαίνει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας όπου για μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις η Εκκλησία εν συνόδο αποφασίζει και όταν δυσκολεύεται εν συνόδο, ε, ο, ο, ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Τρίτον, σας διαβάζω άρθρα του καταστατικού χάρτου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τρίτον, κάθε Εκκλησία πρέπει να αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των επιμέρους Εκκλησιών ειδικότερα της ιδίας πίστεως και να επισυνάπτει δημιουργικές οικουμενιστικές σχέσεις με άλλες εκκλησίες μέσα στη χώρα ή περιοχή της. Ε, να το ξαναερμηνεύσω και αυτό. Κάθε εκκλησία λέει ότι πρέπει, είναι υποχρεωμένη να δημιουργεί σχέσεις είτε μέσα στη χώρα της είτε εκτός χώρα της με άλλες εκκλησίες. Παραδείγματο χάρη, για να κάνουμε ένα παράδειγμα να το κατανοήσουμε. Είναι υποχρεωμένη εδώ η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία να επισυνάψει σχέσεις με τους Προτεστάντες που υπάρχουν εδώ πέρα, με τους Μεθοδιστές, με τους Αντβεντιστές, με ό,τι υπάρχει εδώ Προτεσταντικό και Αιρετικό, να επισυνάψει σχέσεις. Γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση γιατί στη Σύρο ή σε άλλα νησιά που έχει πληθυσμό ε, παπικό, βγάζουν τους επιτάφιους μαζί και συναντώνται οι εκκλησίες. Μη σας κάνει εντύπωση γιατί μια ο Ορθόδοξος πάει σε ένα Προτεσταντικό ναό ή ο Προτεσταντής έρχεται στον Ορθόδοξο ή βλέπουμε ουνίτες, μονοφυσίτες, θα θυμίσω την επίσκεψη των μονοφυσιτών μέσα στον ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη όπου ο κύριος Άνθιμος τους πέρασε από το ιερό και τους έβαλε μπροστά στην Αγία Τράπεζα είναι στα πλαίσια αυτό που υπέγραψαν του καταστατικού χάρτου που υπέγραψαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δηλαδή υπακούν σε εντολές του Διευθυντηρίου. Γι' αυτό σας είπα θα το δούμε πόσο ορθόδοξοι είναι. Για όποιον δεν ξέρει η εκκλησιολογία να πω ότι δικαίωμα από την ωραία πύλη έχει να περάσει μόνο σε αυτόν που αναγνωρίζει η ερωσύνη. Ε, πώς αναγνωρίζουν στον Προτεστάντη που δεν έχουν ιεροσύνη, που δεν έχουν χειροτονίες Κατ' επιλογή γίνεται ένα πρόσωπο και γίνεται πάστορα και την άλλη μέρα γίνεται το αναγορέμουν σε αυτόν τον πάστορα, σε ιερέα. Είναι σαν να θέλει οποιοδήποτε από εμά να αναγορεύσει τον εαυτό του πάστορα και να πει: Εγώ είμαι από αύριο πάστορα και θα μπαινοβγαίνω μέσα από την ωραία πύλη. Συνεχίζουμε σας ψυχοπλακώνω, το ξέρω, με αυτά που ακούτε αλλά ε, δυστυχώς πρέπει να γνωρίζουμε οι Ορθόδοξοι από ποιους, ποιοι μας κυβερνάνε και ποιου έχουμε στο κεφάλι μας και ποιοι τελικά είναι Ορθόδοξοι ιεράρχες και ποιοι δεν είναι Ορθόδοξοι ιεράρχες. Τώρα να έρθουμε λίγο και στο, στο ενδιαφέρον, στο διατάφτα. Το τέταρτο λέει, το τέταρτο άρθρο του καταστατικού χάρτου λέει κάθε εκκλησία μέλος πρέπει να καταθέτει την ετήσια εισφορά της στο Γενικό Ταμείο του Συμβουλίου. Ναι, έχουμε και συμμετοχή. Πρέπει να πληρώσουμε κιόλας. Το ποσό της εισφοράς καθορίζεται μετά από συμφωνία. Βλέπετε πέφτει παζάρι. Γενικά πέφτει ένα παζάρι μέσα εκεί πόσα θα δώσει ο καθένας Μεταξύ της εκκλησίας της ερχομένης και του Συμβουλίου. Και πρέπει αυτό το ποσό σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεκτιμάται. Δηλαδή δεν έδωσες, συμφώνησες μια εισφορά ετήσια και θα τη δίνεις και την επόμενη και την επόμενη χρονιά. Έχει μεταυξήσεων είναι αυτή η εισφορά. Αλλήμον, πώς θα καλυφθούν τα έξοδα και τα ταξιδάκια όλων αυτών των μασόνων οι οποίοι συμμετέχουν στα παγκόσμια συμβούλια και δαπανούν τεράστια ποσά από τα ποσά τα δικά μας, από αυτά που εισφέρουμε στο παγκάρι της Εκκλησίας και οι Εκκλησίες θα προωθούν στην Αρχιεπισκοπή και η Αρχιεπισκοπή με τη σειρά τη θα διαθέτει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να κάνουν γλεντάκια, ταξιδάκια, διακοπούλες, κάθε τόσο συνέδρια. Έχουν κάνει συνέδρια, σας, είπ, σας λέω κατά καιρούς διάφορες πόλεις, και σε όλο τον κόσμο πάνε. Σε λίγο θα αρχίσουν και τα, τα, πολύ πολύ εξωτικά. Ως τώρα δυσκολευόταν λίγο τα πολύ εξωτικά. Όχι ότι δεν βρίσκουν και εκεί, αλλά βρίσκουν πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα έξοδα. Ανάλογα λοιπόν με τη δυνατότητα της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα έξοδα των προγραμμάτων του Συμβουλίου για τα έξοδα σχετικά με τα ταξίδια, τι διαμονέ των αντιπροσώπων στα διάφορα γεγονότα του Συμβουλίου. Έκτον, οι εκκλησίε μέλη απαιτείται να γνωστοποιούν στον Οικουμενισμό, στην Ανώτατη Αρχή, σε αυτό το σκοτεινό διευθυντήριο, να καλλιεργούν και να προωθούν οικουμενιστικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής του ζωής. Δηλαδή μην αφήσουν κάποιο επίπεδο αλόβητο σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής του ζωής και να επιδιώκουν οικουμενιστικά ανοίγματα τοπικά σε επίπεδο χώρας, περιοχής και διεθνώς. Άρα λοιπόν σε όλα τα επίπεδα πρέπει να περάσει ο οικουμενισμός. Να μην αφήσουν κανένα επίπεδο της εκκλησίας αλόβητο. Επίσης στο 7ο άρθρο λέει οι εκκλησίες μέλη απαιτείται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα προγράμματα τις δραστηριότητες και στα συνέδρια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Περιλαμβα... συμπεριλαμβανομένων διανομή υλικού, προώθηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών με περιοδικά, βιβλία και άλλες δημοσιεύσεις. Δηλαδή, όχι μόνο είσαι μέλο, όχι μόνο οφείλει να καλλιεργεί, αλλά και να το κυνηγά αυτό το πράγμα, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του. Μία πρώιμη, πολύ πρώιμη μορφή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών βλέπετε εδώ προγράμματα συμμετοχή δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση των καθηγητών του πανεπιστημίου στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τους ανέθρεψαν με τη δυτική θεολογία την προτεσταντική και την ε, παπική και μας ήρθαν εδώ οι καθηγητές του πανεπιστημίου δηλητηριασμένοι με αυτή τη θεολογία και φυσικά οι θεολόγοι που θα βγάλουν θα μετέχουν σε αυτό το δηλητήριο, σε αυτή τους τη δυτική θεολογία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, διάφορους προτεστάντες θεολόγους, παπικούς θεολόγους, τον Χάρνακ και διαφόρους άλλους. Άμα τους πεις πολλά πολλά για το Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη, τον Χρυσόστομο, ε, αν πεις Γρηγόριο Παλαμά, δεν ξέρουν τίποτα. Τέλος πάντων, από εκεί άρχισε, ήταν ένα πρώιμο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όταν με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με την ίδρυση από το 1830, θέλανε να εκπαιδευτούν εκτός Ελλάδος οι θεολόγοι. Όγδοο, σας διαβάζω, είπαμε, τις αποφάσεις του καταστατικού χάρτου. Οι εκκλησίες μέλη απαιτείται, απαιτείται να ανταποκρίνονται στις αποφάσεις κεντρικής επιτροπής, ό,τι η απόφαση που πάρει το, και το, το, αυτό το σκοτεινό διευθυντήριο πρέπει να τα αποκριθούν. Όπως επίσης και να ανταποκρίνονται σε αιτήσει σε αναφερθέντα θέματα παρά τη Κεντρικής ή Εκτελεστικής Επιτροπής του Γενικού Γραμματέα για προσευχή, δηλαδή να ζητήσουν κάντε προσευχή και να κάνουν όλοι μαζί προσευχή. Συμβουλή πληροφορία γνώμη. Πίσω από το Συμβουλή πληροφορία γνώμη κρύβεται το η ουσία. Η ουσία είναι η προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε κάθε φορά που θα βρεθούν στα Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών όλοι και κάνουν συλλήτουργα. Μην κρύβονται οι ψεύτε. Μην κρύβονται οι δειλοί. ή δεν λένε εμεί ακόμα δεν φτάσαμε στο κοινό ποτήρι. Και κοινά ποτήρια έχουν κάνει και συλλήτουργα έχουν κάνει και τα πάντα έχουν κάνει. Όταν για την Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύεται και το χέρι να λέγεται, χαίρεται να λέγει στον ερετικό. Και δεν είναι από μίσους αυτό. Ο Ευαγγελής Αγάπης Ιωάννης Θεολόγος όταν είδε τον Κύριθο στα λουτρά του δρόμου, στο δρόμο καθώς πορευόταν για τα λουτρά, είπε το μαθητή του πρόχωρο να περάσει στο απέναντι πεσοδρόμιο για να πούνε χαίρετε χαίρεται τον Κύριθο γιατί βλαστημούσε τον κύριο, τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί όχι μόνο συμπροσεύχονται, συνεύχονται αγιότατα αδελφέ τους, πλέκουν εγκόμια. Είδατε τι έγινε με την επίσκεψη του Πάπα στο φανάρι. Τόλμησαν, τόλμησαν αυτοί οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι, Πατριάρχε, Επίσκοποι, μην του πω τίποτα άλλο, οι αθεόφοβοι, οι μασόνοι, που δεν πιστεύουν ούτε στα αραδίκια να, να ψάλουν εγκόμιο στον Πάπα, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου. Μία φορά το είπε αυτό η Εκκλησία στην είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Δεν τόλμησε να το πει ούτε στου μεγαλύτερου Αγίου τη Εκκλησία μα. Δεν τόλμησε να το πει ούτε σε κανέναν Άγιο. Μα για κανέναν δεν υπόθηκε αυτή η κουβέντα. Ευλογημένο ο ερχόμενο ονόματι Χιρίου είναι μόνο για τον Ιησού Χριστό. Και το έψαλαν αυτοί οι αθεόφοβοι στην είσοδο του Πατριάρχη του Πάπα στο φανάρι. Έβαλαν εκεί σειρά δεξιά-αριστερά του παπάδε, του δεσποτάδε, του επισκόπου, του διακόνου, εκεί και όλοι μαζί, μαζί με του ψαλτάδε και ψάλανε ευλογημένο ο ερχόμενο ονομάτι όνομα κυρίου, σαν να είναι ο Χριστό που μπαίνει στα αεροσόλυμα. Ντροπή του. Αυτοί θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι. Και κάποιοι ύστερα λένε ότι πρέπει να κάνουμε και σύνοδο για να του καταδικάσουμε. Έχουν αυτοκαταδικάσει τον εαυτό του. Έχουν θέσει τον εαυτό του εκτό Εκκλησία. Όλοι αυτοί, και α φοράνε επιτραχήλια, και α φοράνε και μήτρε, α φοράνε και ομοφόρια εξανίσταμαι καμιά φορά και ανεβάζω τους τόνους, αλλά με πληγώνει όλη αυτή η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που, που άντε να χάσουν την ψυχή τους, δεν μου είναι και λίγο διάφορο εμένα προσωπικά και γι' αυτό στεναχωριέμαι, δεν θέλω να χάσει κανένα την ψυχούλα του. Αλλά παίρνουν στο λαιμό τους και όλα τα αθώα θύματα, όλους τους αθώους ορθοδόξους χριστιανούς που δεν ξέρουν από θεολογία και τους παρασένουν στον κρεμό. Και θα είναι υπόλογοι όχι μόνο για το δικό τους τον εαυτό, αλλά θα είναι υπόλογοι και για τις ψυχές των άλλων. Εν, εν 10, συγγνώμη δέκατο, θα παραδίδει κάθε μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων. Βάλουμε και χαγιά με τα δικά μας τα λεφτά, βάζουμε και χαγιά κάποιον να μας ελέγχει με τα λεφτά. Ε, να σας πω εδώ ότι το ποσό της Ελλάδος το 2004 δεν έχω πρόσφατο ε, πρόσφατη ενημέρωση πόσα λεφτά καταθέτει η Εκκλησία της Ελλάδος. Το 2004 ήταν 310.000 ευρώ ε, και αυτό όχι γιατί δεν μπορώ δεν, δεν μπορώ να τα βρω. Τα κρύβουνε. Πρέπει να μπει σε site ε, του εξωτερικού αγγλόφωνα ή γερμανόφωνα για να ενημερωθείς το τι δίνουνε ο καθένας. Εδώ ενώ είναι υποχρεωμένη να τα κοινοποιεί η αρμόδια εκκλησία, φανερά, δεν κοινοποιείται τίποτα. Ξέρει κανένα σα, κοινοποιήθηκε πουθενά, σα ήρπανε σε κάποιο κήρυγμα στι εκκλησίε τι αποφάσει πήρανε στι διάφορε επιτροπέ και συνόδους που, ε, ε, και συμφωνίε που υπέγραψαν ε, του Παγκόσμιου Συμβούλου Εκκλησιών. Σα ενημέρωσε κανένα σα, τι μόνο σα λένε. Να είστε καλοί, να είστε φρόνιμοι, να είστε υπάκουοι. Ο Πατριάρχης που βάλετε και προσβάλετε στην Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, έτσι θα να τον παρουσιάσω. Και ομολογητή. Επαναλαμβάνω, είναι 310.000 ευρώ η συμμετοχή το 2004. Τώρα πόσο είναι αυτό το ποσό σήμερα, δεν ξέρω, δεδομένου ότι έπρεπε κάθε φορά να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, να έχει μία αύξηση. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για το απαιτούμενο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι μαζί για να συνεχίσουμε να διερευνήσουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Καλησπέρα φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε την εκπομπή από, το, από εκεί που την αφήσαμε. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας στο email μας radio.papaki.eo.elas.org στα τηλέφωνά μας 2313-022-040 Σας υπενθυμίζω πάλι ότι δίνουμε μια υπερτροφή δώρο με μια αγιορείτικη συνταγή και επίσης θα συνεχίσω να υπενθυμίζω ότι από τις 22 Δεκεμβρίου θα εκδώσουμε το περιοδικό Κόσμος. Ο οργανισμός θα, εκδώσει, θα μπει και στο χώρο των εκδόσεων. Θα υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπολία public και ανός, πρωτοπορία σε όλα και όπου θα μπορείτε να το βρείτε. Θα είναι ποικίλη ύλης, έγχρωμο περιοδικό και σε πολύ καλό σχέδιο για να μπορείτε να το πιάνετε ακόμα και το βράδυ στο κρεβάτι για διάβασμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να διερευνούμε τα άρθρα του καταστατικού χάρτη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Έκανα προηγουμένως μια ε, ε, κρυξούλα, δεν την έλεγα έκρηξη, αλλά ε, πονάω για αυτούς τους ανθρώπους, πονάω για τους ανθρώπους που παρασύρονται και θα χάσουν την ψυχή τους. Δεν θα χάσουν τα λεφτά τους, άντι κάποιος τους εξαπάτησε, ε, τους πήρε λεφτά ή τους έκλεψε ή οτιδήποτε άλλο εδώ θα χάσουν την ψυχή τους και θα τη χάσουν αιώνια στα οικονομικά που είχαμε μπει λίγο μέσα στο πνεύμα των οικονομικών είπαμε ότι χρόνο με το χρόνο η εισφορά αυτή θα αυξάνεται εκτός όμως αυτής της πάγιας εισφοράς που υπάρχουν τα 310.000 ευρώ όπως σας είπαμε τιμές του 14 ε, δεν έχω σημερινά στοιχεία να σας πω έχει, υπάρχουν και άλλα εξτρά έξοδα Αυτά τα έξτρα έξοδα, λέει, ε, εκτός από την ετήσια συνδρομή διαβάζω στο άρθρο, στο καταστατικό χάρτη, υπάρχουν και έκτακτα έξοδα για να πληρωθούν και ταξίδια και των λοιπών αντιπροσώπων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Θα υπάρχουν και άλλοι κάποιοι μέσα, ας πούμε, οι οποίοι θα συμμετέχουν, πρέπει να πληρωθούν και αυτά τα ταξίδια. Και τα προγράμματα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, γιατί παίρνει και φοιτητέ, και τους ε, εκπαιδεύει, τους επιμορφώνει, ε, τους κάνει παιδιά τους. Τους κατηχεί στη Μασονία δηλαδή. Επιπλέον ε, η Εκκλησία της Ελλάδος ως ιδρυτικό μέλος ε, πρέπει να πληρώνει και κάποιες εισαγωγικά φτωχές εκκλησίες οι οποίες δεν έχουν να δώσουν τη δική του συνδρομή. Αφού είναι ιδρυτικό μέλος. Τα ιδρυτικά μέλη αναλαμβάνουν να πληρώσουν. Και τη συνεισφορά κάποιας προτεσταντικής ομάδας ή οποιασδήποτε αιρετικής ομάδας που δεν έχει τα λεφτά θα την πληρώσουν τα ιδρυτικά μέλη. Άρα λοιπόν στο αρχικό ποσό που σας είπα των 310.000 ευρώ είπαμε με 2004 εποχής υπολογίστε και το ποσό που δίνουν το εξτράτη συνδρομή για τα ταξίδια, για τα έξοδα, για τις δαπάνες αλλά σύν και ανακαλύψουν φτωχών μελών την συνεισφορά. Να σας πω εδώ, γιατί μη σας φάνη περίεργο και λέτε «Α, που διαθέτουν τα λεφτά». Ναι, κανείς δεν ξέρει που διαθέτουν τα λεφτά. Ανακοίνωσε κανένας, είπε κανένας από την Αρχιεπισκοπή ή βγήκε από κάποιο όργανο να πει εμείς ε, ξέρω εγώ, 310.000 συν 100 για τις δαπάνε και συν 100 για τα άλλα μέλη φτάσαμε το μισό εκατομμύριο ευρώ το δώσαμε και το στείλαμε εκεί ξέρετε κάτι από αυτά, δεν ξέρετε τίποτα σας τα ανακοίνωσε κανένας, όχι κηρυγματάκια μόνο μέσα στην Εκκλησία για να είστε καλοί και φρόνιμοι. Και πώ ε, όλοι πρέπει να ακολουθούμε τον Πατριάρχη ή τον Πάπα από πίσω. Ερχόμαστε λοιπόν και σε αυτό που σα έλεγα ότι δεν αποκρύπτουν μόνο τα λεφτά ή γίνεται η οικονομική διασπάθηση των πόρων της Εκκλησίας. Υπάρχει, επειδή πάντοτε τα λεφτά ήταν ένα φλέγον θέμα στην Εκκλησία, 7η Οικουμενική Σύνοδο, μάλλον ο 7ος κανόνας της Εγγάγρα Σύνοδου, είναι τοπική σύνοδο αλλά είναι επικυρωμένη οικουμενική, με, με οικουμενική ισχύ η αποφάση της. Λέει κανονίζονται με ανάθεμα, δηλαδή μπαίνει κανόνας αναθέματος σε αυτούς είτε κληρικούς είτε λαϊκούς που τις καρποφορίες, τα χρήματα από τις συνεισφορές των πιστών της λέει καρποφορίες. Και γιατί καρποφορίες, γιατί πρέπει να καρποφορήσουν στα έργα της αγάπης αυτά τα λεφτά να δοθούν σε ελεημοσύνες, σε φτωχούς, σε ορφανοτροφία, σε πτωχοκομεία, να περιθάλψουν ασθενείς για είναι αυτά τα χρήματα. Τις καρποφορίες λοιπόν της Εκκλησίας κανονίζονται με ανάθεμα εάν τις χρησιμοποιήσουν για άλλο σκοπό. Άρα λοιπόν αυτοί που διαθέτουν τα χρήματα της Εκκλησίας για αλότριους σκοπούς, για ταξίδια, να ψυχές, να στηρίξουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κλπ. κλπ. πράττουν πέρα από τον 7ο κανόνα της Αγγρα Συνόδου. Είναι αναθεματισμένη. Είναι αναθεματισμένοι. Γι' αυτό είπα θα το δούμε αν είναι ορθόδοξη και πόσο ορθόδοξη είναι. Αφού λοιπόν φεύγουμε από, τα... από τον καταστατικό χάρτη, δεν θα σας βάλω σε όλο, σε όλο τον καταστατικό χάρτη γιατί θα μας πάρει μήνες για να συζητάμε μόνο για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ε, είχα ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να σας λέω ορισμένα κείμενα που υπογράφηκαν σε διάφορες χώρες που έλαβε, με, που έλαβε χώρα τα, συμ, τα, Συμβούλια του τον Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που έλαβαν χώρα δηλαδή αυτές τι συνεδριάσεις. Σας είχα πει ορισμένα πράγματα, τώρα να σας πω ότι στη δήλωση του Τωρόντο, ε, έτσι λέγονται δήλωση του Τωρόντο, δήλωση του Μπαλαμάτ, δήλωση ε, διαφόρων περιοχών, παίρνουν δηλαδή από το όνομα που έγινε, από την περιοχή που έγινε η συνεδρίαση, παίρνουν και το όνομα οι αποφάσει αυτέ. Ε, αυτή έγινε στο Τωρόντο και λέγεται δήλωση Τωρόντο, γιατί υπογράφηκε από του εκπροσώπου των μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, υπογράφτηκαν αυτές ε, ε, οι συμφωνίες. Εκεί λέει μεταξύ άλλων «Οι εκκλησίες μέλη αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί μέλος της δικής του Εκκλησίας». Το καταλάβατε? Να το ερμηνεύσω, να το εξηγήσω. Δηλαδή, αναγνωρίζουν ότι να αποτελεί κάποιος μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί μέλο τη δική του εκκλησία. Δηλαδή, δεν είναι περιεκτικό, δεν είναι σημαντικό να λέω εγώ ότι είμαι Ορθόδοξο. Σε μετάφραση αυτό σημαίνει. Δεν είναι σημαντικό να πω εγώ ότι είμαι Ορθόδοξο. Πρέπει να πω ότι εγώ ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού, που την Εκκλησία του Χριστού την αντιπροσωπεύει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Άρα, δηλαδή, με αυτή του την απόφαση του Ρόντο υποβιβάζουν την κάθε εκκλησία και ναι, δεν με ενδιαφέρει να, να, να υποβιβάσουν τις προτεσταντικές εκκλησίες, τους μεθοδιστές, τους αντιβεντιστές, τους διαμαρτυρώμενους, αγγλικανούς, όλες αυτές τις παραφιάδες. Μου είναι, αδυνα... Μου είναι, αδιανόητο να σκεφτώ όμως ότι θα υποβιβάσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και θα τη βάλουν μαζί με αυτές στο ίδιο πακέτο. Αυτές δεν σώζουν, αυτές απόλλονται, χάνουν ψυχές. Η σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν είναι σημαντικό, λέει, να είσαι μέλος Εκκλησίας. είναι σημαντικό να είσαι μέλο Ορθόδοξου Εκκλησία, είναι σημαντικό να είσαι μέλο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Βλέπετε, οπότε πάει μια υγεία καθολική και αποστολική εκκλησία, τι λέμε στο πιστεύω, άλλα λένε ναι, στο πιστεύω εδώ πέρα, άλλα υπογράφουν έξω. Οι, οι διπρόσωποι, οι σατανάδε που λένε τα ψέματα, ο Σατανά είπε ψέματα στου πρωτοπλάστου και του παρέσυρε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είπα, θα δούμε πόσο Ορθόδοξοι είναι και σιγά σιγά εδώ μέσα από αυτές τις εκπομπές θα ξετυλίξουμε την διπροσωπεία τους και την απατεωνιά τους και την σατανική τους σκέψη για να ξυπνήσουμε οι Έλληνες και να, να φύγουμε μακριά από αυτούς τους λύκους προβατόσχημους. Αυτή η εκπομπή ευτυχώς αυτό επιρρετεί. Χωρίς κανένα κέρδος, χωρίς καμία συμφωνία, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς νοούμενα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, μόνο αυτό θα επιρρετεί να ξεσκεπάσει τις πονηριές σε όλων αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, ε, η σωτηρία επέρχεται μόνο αν είσαι μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Και εγώ να κάνω μια απλή χαζή ερώτηση. Πριν δημιουργηθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν σωνόταν ο κόσμος, χανότανε. Και πόσα Αγίες έβρε παιδιά τόσα χρόνια, τόσες χιλιάδες Αγίοι, τόσε δύο χρόνια Ορθοδοξία, Πώ σώθηκαν, πώ αγίασαν, πώ φωτίστηκαν, πώ έγιναν θεοφόροι αυτοί οι άνθρωποι, που δεν υπήρχε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο αναστυραγμό βαρύ. Πάμε, Πόρτο Αλέγκρε. Σα είπα, κάνουν διακοπέ και παίρνουν αποφάσει σε διάφορα σημεία του κόσμου. Το Ρόντο, Πόρτο Αλέγκρε, Μπαλαμάτ, εδώ εκεί, Νεοδελχή, Λίβανο. Οπ, οπουδήποτε βλουν και πάνε. Κάνουν ταξιδάκια. Στο Πόρτο Αλέγκρε λοιπόν της Βραζιλίας το 2006 αποφάσισαν τώρα διαβάζουμε πλέον όχι τον καταστατικό χάρτη πώς διαμορφώνεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αποφάσεις του Παγκόσμιου Συμβούλιο Εκκλησιών οι οποίες έχει υπογράψει η Ορθόδοξη Εκκλησία βάλτε το σε εισαγωγικά να μην ξεχνιόμαστε τα κουραστώ να τα λέω αυτά τα εισαγωγικά Στο Πόρτο Αλέγκρε λοιπόν αποφάσισαν κάθε εκκλησία κάθε εκκλησία όλες είναι εκκλησίες. Πάει μια Αγία Αποστολική Εκκλησία όπως λέμε στο πιστεύω. Είναι καθολική εκκλησία αλλά όχι ολόκληρη. Το ακούσατε. Είναι καθολική εκκλησία δηλαδή όλες είναι καθολικές εκκλησίες. Το καθόλων να σας πω είναι το σύνολον. Από εκεί βγαίνει και το όρος καθολικός δηλαδή γενικό, συνολικός. Και όταν λέμε στο πιστεύω καθολική εκκλησία εννοούμε το σύνολο της εκκλησίας. Αυτό που είναι υπό το Χριστό. Λέει τώρα το κείμενο του Πόρτο Αλέγκρε, θέλω να αποκωδικοποιήσω, οι άτιμοι τα γράφουν με, με πολύ πονηρό τρόπο και πρέπει να, να, να κάνεις ένα σταυρόλεξο για να λύσει το τι εννοούν. Λέει λοιπόν ότι ε, όλες αυτές είναι εκκλησίες, είναι μεν εκκλησίες, αλλά η όλη καθολικότητά τους, η καθολικότητα δηλαδή το τελικό, το τελικό για να ολοκληρωθούν, είναι μισέ δηλαδή, θα, όταν βρίσκονται σε κοινωνία με τι άλλε εκκλησίε. Δηλαδή, ω τώρα η Ελλαδική Εκκλησία ήταν, ω τώρα, μέχρι πριν μπει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ήταν και σας σα διαβάζω και τη λέξη πτωχευμένη. Πτωχευμένη. Δείτε τι ομολογούν, ότι η Εκκλησία πριν μπει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ήταν πτωχευμένη. Χρεοκοπημένη δηλαδή. Και πώ έβγαζε Αγίου, βρε παιδιά, αυτή η πτωχευμένη και χρεοκοπημένη εκκλησία. Την καθολικότητά τη θα τη βρει μέσα σε. όταν είναι σε συμφωνία και συνεργασία με άλλε εκκλησίε. Πάμε σε ένα άλλο κείμενο στο Πουσάν. Πού είναι το Πουσάν, στη Νότια Κορέα. Που βλέπετε, από τη μία πλευρά του Ατλαντικού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βόρεια, νότια, παντού. Τα ταξιδάκια πληρώνονται, καλοπληρώνονται από το κεράκι των πιστών στι εκκλησίε. Το κείμενο του Πουσάν λοιπόν στην Νότια Κορέα λέει ακούστε και αν έχουν το Θεό τους και αν αυτοί θέλουν να λέγονται επίσκεψη μετανοούμε για τις διαιρέσεις των εκκλησιών δηλαδή κακώς οι προηγούμενοι πατέρες φτιάξαν τις συνόδου ε, συνόδους και διώξανε τους αιρετικούς μέσα από την εκκλησία αυτοί τώρα τι λένε μετανοούμε και πως βρε αθεόφοβοι παπατζίδες μήπως και άλλους εκφράσεις που δεν πιστεύετε στα αραδίκια θα πάτε αύριο σε εκκλησίες και θα πείτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ο Μέγας Βασίλειος ο Άγιος Κύριλος ε, όλους αυτούς θα τους γιορτάσετε τους, ε, τους πρωτοπόρους των συνόδων. Πώ θα γιορτάσετε όλου του Αποστόλου που μετήχαν επίση στην Αποστολική Σύνοδο, Πώ θα γιορτάσετε όλου του Αγίου των 318 τη πρώτη Οικουμενική Σύνοδου, τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδου, Όλου αυτού του Αγίου, Όλου αυτού του Ιεράρχε, Όταν εσεί μετανοείτε για τι πράξει του. Άρα κάναν λάθο όλοι αυτοί εδώ. Εμεί είμαστε οι Άγιοι, εκείνοι είναι οι λάθο. Θέλουν ύστερα κι άλλοι. Ακούω κάποιου που μένουν μέσα σε αυτό το, το ρεύμα του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου και λένε Εμεί θέλουμε Σύνοδο για να τους καταδικάσει. Αυτοί έχουν καταδικαστεί μόνοι τους. Έτσι λοιπόν λένε ότι μετανοούμε για τις διαιρέσεις μετά των εκκλησιών, οι οποίες αυτές οι διαιρέσεις υπονομεύουν τη μαρτυρία για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία ως τώρα που δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπονόμευε τη μαρτυρία του Χριστού. Άλλη συμφωνία του Μπαλαμάτ στο Λίβανο μεταξύ ερετικών και ερετικών παπικών και ορθοδόξων και από τις δύο πλευρές αναγνωρίζεται ότι αυτό που ο Χριστός εμπιστεύτηκε στην Εκκλησία Του αυτό που τι εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο τη δασκαλία Του δεν μπορεί να θεωρείται ιδιοκτησία διοκτησία της μίας μόνον από τις Εκκλησίες Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι εγώ έχω μόνο την Ορθοδοξία. Δεν είναι η ιδιοκτησία μου, λέει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δηλαδή ω τώρα κάναμε λάθο και τώρα ομολογούμε ότι δεν είναι η ιδιοκτησία μα η Ορθοδοξία. Μα τι ήρθε ο Χριστό να μα πει τη μισή αλήθεια σε εμά, τη μισή αλήθεια στου ερετικού, την άλλη μισή στου Αγγλικανού, στου Προτεστάντε και να μαζέψουμε τι αλήθειε κομμάτια του Χριστού και να τα ενώσουμε και να τα ενοποιήσουμε και να κάνουμε μία εκκλησία. Ε... Τρομακτικά πράγματα υπογράφουν και δεν σας ενημερώνουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία της μίας εκκλησίας. Αφού λοιπόν κάθε εκκλησία έχει τη δική της αλήθεια και αυτή είναι κομμάτι και μέρος της αλήθειας, δεν αναβαπτίζεται κανένας. Κανένας. Δηλαδή αν κάποιος ε, θέλει να προσέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία παπικός, πρωτεστάντης, αγγλικανός, μεθοδιστής, αντιμετωπιστής, ό,τι θέλετε, δεν ε, χρειάζεται να βαπτιστεί παρά τα αυτά όπως σας έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή που μιλούσαμε για τη σύνοδο της Κρήτης στο Κολυμπάρι διακήρυξε παραπλανητικά παραπλανητικά βλέπετε υπάρχει ένας κανόνας που λέει χίλιε και επισκόπου δεν πρέπει να να πούνε καθόλου ψέμα αν πούνε ψέματα πρέπει να καθερθούν. Παραπλανητικά λοιπόν λένε στις... διακήρυξαν στη σύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης οι διάλογοι που διεξάγονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό σας πάω τώρα στο κείμενο της Κρήτης ουδέποτε σήμεναν ούτε σημαίνουν και δεν πρόκειται να σημάνουν ποτέ οποιονδήποτε συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως δηλαδή οι διάλογοι που κάνουμε δεν θα δεν σημαίνουν κανέναν συμβιβασμό. Αυτά που σας διαβάζω τόση ώρα, τι είναι. Όχι μόνο συμβιβασμοί είναι, είναι ξεπουλήματα της πίστεως. Όταν δέχονται ότι οι εκκλησίες ήταν πτωχευμένες, ότι ήταν μισές, ότι ήταν κολοβωμένες, ότι πριν ενταχθούν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν επιτελούσαν το έργο τους γιατί ήταν μέρος μέρος είναι σαν ένα ζευγάρι να χώρισε ζει σε διάσταση και άμα τα ξαναβρει δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως εδώ πέρα και αν τα ξαναβρει αυτό το ζευγάρι είναι ολοκληρωμένο μόνο που αυτό το ζευγάρι τώρα εδώ πέρα δεν είναι ένα και δύο είναι 500 προτεστάντες είπαμε πόσες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αν δεν τους δεχτούμε αυτούς λοιπόν, δεν είμαστε μία υγεία αποστολική και καθολική εκκλησία. Η διάλογη συνεχίζει το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης. Η διάλογη είναι μαρτυρία περί της Ορθοδοξίας. Είδα το τώρα ως τώρα σε αυτά τα κείμενα που σας διάβασα μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Ακούσατε κάτι τέτοιο μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Να πούνε η Ορθοδοξία σώζει και όλες οι άλλες ιερέσεις οδηγούν στην απώλεια. Επίσης, στο ίδιο κείμενο στο Κολυμπάρι γράφεται ότι οι διάλογοι διεξάγονται Προσέξτε τώρα. Οι διάλογοι διεξάγονται. Ενώ ταυτόχρονος αποκλείεται κάθε πράξη προσιλητισμού. Ουνίας ή άλλης προκλητικής ενέργειας ομολογιακού ανταγωνισμού. Δηλαδή, έρχεται, έρχεται, ένα φίλο Γιαχωβά, έρχεται ένα φίλο Πορτεστάντη, έρχεται ένα φίλο, ξέρω εγώ, Αγγλικανό ή οποιοδήποτε άλλο. Και έρχεται να σας πει τι διαφορά έχω εγώ με εσάς τους Ορθοδόξους. Αυτό θεωρείται προξυλιτισμός και δεν πρέπει να το μιλήσουμε. Δεν πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία. Πάνω δείτε τι λέει το κείμενο. Ε, η οι είναι μαρτυρία περί της Ορθοδοξίας. Να δίνουμε τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα αποκλείεται κάθε πράξη προσιλητισμού Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, θα σας μιλάω περί Ορθοδοξίας, αλλά μην τυχόν και γίνεται Ορθοδοξοι Και πού τους μίλησαν περί Ορθοδοξίας. Πουθενά δεν τους μίλησαν περί Ορθοδοξίας. Πουθενά δεν του μίλησαν για Ορθοδοξία. Δείτε πω στα ίδια κείμενά του λένε ψέματα. Στα ίδια κείμενά του. Ενώ όλοι πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία τη Ορθοδοξία, απαγορεύεται ο προσιλητισμό. Απαγορεύεται ο προσιλητισμό. Μα δεν θα βγούμε πόρτα-πόρτα οι χριστιανοί. Ποτέ δεν βγήκαμε πόρτα-πόρτα όπω βγήκαν οι Γιαχοβάδε, να χτυπάμε τα σπίτια των άλλων ...για να του πούμε Ελάτε να σα κάνουμε Γιαχοβάδε. Εμεί δίνουμε τη μαρτυρία μα και η Εκκλησία μα είναι ανοιχτέ να έρθουν οι Ορθόδοξοι να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν τον αχράντων των μυστήριων. Δεν πήγαμε δια της βίας κατά το όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, όπως είπε ο Χριστός, να, να βιάσουμε κανένα να κάνουμε προσιλητισμό. Αυτό όμως άμα δώσει τη μαρτυρία, ενώ λέει τη δίνουμε τη μαρτυρία, απαγορεύεται το προσελητισμός. Ε, τότε γιατί σου λέω, γιατί... Δηλαδή σαν να ήρθε ένας φίλος σας για Αρμένη, ξέρω εγώ, μονοφυσίτη, ε, οτιδήποτε αιρετικό, και να σα πείτε μου για την Ορθοδοξία, εσεί να του πείτε, αλλά να του πείτε στο τέλο, κοίταξε, ε, δεν πρέπει να έχει βαφτιστή και να γίνει Ορθοδοξό, γιατί αυτό θεωρείται προσιλητισμό. Μα τι κάνατε τζάμπα κόπο τότε. Και προσέξτε τώρα στο ίδιο κείμενο, όπω σα διάβασα προηγουμένω, θέλω να αποκρυπτογράφηση τα κείμενά του. Οι πονήριοι, οι σατανικοί άνθρωποι, με αυτά μιλάνε τα, τα κείμενα. Δεν μιλάνε το ναι, ναι και το όχι, όχι που είχε πει ο Χριστό. Τα κρύβουνε. Τα κρύβουν πίσω από όμορφε εκφράσει ή από πολύ μπερδεμένε εκφράσει για να το μην καταλαβαίνουμε και τι διαβάζουμε. Αποκλείεται κάθε πράξη προσιλητισμού, ουνία. Σα είπα προηγουμένω στην Ιουνία, είναι αυτή που φοράνε ορθόδοξα ρούχα, αλλά μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Απαγορεύεται η πράξη ουνία, αλλά οι Ιουνίτε συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Πόσο, θα θέλουν να μας τρελάνουν. Ή άλλη προκλητική ενέργεια ομολογιακού ανταγωνισμού. Δηλαδή, θεωρεί, θεωρούν κάποιον ανταγωνισμό αν εγώ πω ότι η Ορθόδοξη θεωρουν καποιον ανταγωνισμο αν εγω έχει την αλήθεια. Το θεωρούν ομολογιακό ανταγωνισμό αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται. Πώ θα δώσετε τη μαρτυρία, ρε παιδιά, που θέλετε να δώσετε τη μαρτυρία τη Ορθοδόξου Εκκλησίας όταν δεν πει αυτό, να του πει, κοιτάξτε, οι δικέ σα ιερέσει, Πάπα, ε, Αγγλικανέ, ε, ό,τι θε, μόνο φυσίτη, είστε λάθο. Είστε λάθο. Είστε σε αίρεση. Είστε στην απώλεια, είστε στην αγκαλιά του Σατανά. ασπάζεστε και υπερασπίζεστε το ψεύδος και πώ μπορεί τα άμυκτα, το ψεύδο και η αλήθεια να ανακατευτούν μαζί, Πώ μπορεί να τα ανακατέψει αυτά μαζί, <Συκλή> Τώρα θα σα διαβάσω ένα <Συκλή> και με αυτό θα κλείσουμε κιόλα. Γιατί είναι πάρα πολλά. Και πού να τα πει όλα, Υπάρχει ένα κανόνα τη συνόδου τη Καρθαγένης ο οποίος σας είπα και αυτός έχει τοπικό χαρακτήρα αλλά επικυρώθηκε από οικουμενικές συνόδους οπότε θεωρείται οικουμενικός κανόνας και είναι κανόνας της εκκλησίας μας. Λέει αυτός ο κανόνας της Καρθαγένης όποιος επίσκοπος δεν προσπαθεί να μεταστρέψει τους αιρετικούς στην Ορθοδοξία πρέπει να καθερείται. Πού είστε εσείς που θέλετε σύνοδο να καθερέσει όλους αυτούς. Τι λέει η, απόφαση, η συνοδική απόφαση της Καρθαγένης, των Αγίων Πατέρων έτσι, όχι των Αγίων Τσεπών, των Αγίων Ταξιδίων, των Αγίων Διακοπών, των Αγίων καλοπέρασάκιδων, των Αγίων Μασόνων, των Αγίων Πατέρων. Τώρα η απόφαση λέει της Καρθαγένης ότι αν ένας επίσκοπος δεν προσπαθεί να μεταστρέψει και να σώσει ερετικούς γιατί, αν δεν μεταστρέψει του αιρετικού, δεν του αγαπάει. Του αφήνει να χαθούν, να πάνε στην απώλεια. Αν δεν προσπαθεί να μεταστρέψει λοιπόν του αιρετικού, πρέπει να τιμωρείται και να καθερείται. Τώρα αυτοί είδατε ενάντια στι αποφάσει των συνόδων κάνουν. Και λένε ότι όχι ανταγωνισμό, λάθο κάνουν και εδώ οι πατέρε. Λάθο κάναν σε όλα οι πατέρε. Είναι τόσο βλάστημοι, βρίζουν όλου του πατέρε, βρίζουν το άγιο πνεύμα, βρίζουν και το Χριστό, σε τελική ανάλυση. Γιατί υποχρεωσό δεν μπορείτε να υπηρετείτε δύο κυρίου, και το Σατανά και το Θεό και το Μαμώνα. Δεν γίνεται. Αυτοί πώ θα συνδυάζουν να υπηρετούν, όχι δύο και τρει και τέσσερι και πέντε κυρίου, δεν ξέρω πώ μπορούν να τα καταφέρουν. Οπότε μην νομίζετε ότι χρειάζεται κάποια οικουμενική συνόδους για να του καταδικάσει. Αυτοί έχουν καταδικάσει τον εαυτό του, έχουν θέσει τον εαυτό του εκτό Εκκλησία, έχουν ουσιαστικά κάνει μεγάλη ζημία και στον εαυτό τους και στον κόσμο που του ακολουθεί και τους οδηγούν στην απώλεια. Με αυτά τα λίγα προσπάθησα να σας περάσω το κλίμα που υπάρχει μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τι αποφάσισε, τι δημιούργησε και τι έγινε μέσα στην Κρήτη, τι κάθε μέρα αποφασίζουνε, και τι λαμβάνουν αποφάσει πίσω από την πλάτη μα, τι μορφοποιούν πίσω από ωραίε λεξούλε, τι γράφουν σε κείμενα στρεβλά, δηλαδή θέλουν αποκωδικοποίηση, σαν να είναι κωδική, σαν ένα σταυρόλεξο και πρέπει να βρει όλου του συνδυασμού για να μπορέσει να λύσει αυτά τα κείμενα. Και δυστυχώ και τα κείμενα αυτά τα έχουν πολύ καλά φυλαγμένα. Αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ αυτέ τι αποφάσει να μπαίνουμε σε ξένα site και να διαβάζουμε τι δημιούργησε εκεί πέρα και τι αποφασίστηκε το πλήρωμα της Εκκλησίας, δεν γνωρίζει τίποτα για αυτές τις αποφάσεις. Θα επανέρχομαι σε διάφορες εκπομπές σας, λέω ε, συνδέοντας κάθε εκπομπή κάθε φορά με κάτι. Θα λέμε και εδώ θα αποκαλύπτουμε συνέχεια το τι παίζουν από αυτούς τους μασόνους πίσω από την πλάτη μας. Ήθελα να πω, εδώ θα κλείσουμε αγαπητοί ακουρατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ε, ο κύριος Νικόλαος Κατσίρης έχει πάρει το δώρο την υπερτροφή. Σε αυτόν κληρώθηκε. Μπορεί να περάσει από την... ή να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει με τον σταθμό και να του δοθεί το δώρο. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη ε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Οπότε θα σας μεταφέρω περισσότερα νέα και θα περισσότερη ενημέρωση. Καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί σας.